Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στην ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια της συνόδου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία, το ενεργειακό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών τιμών που πλήττουν σκληρά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια, τα θέματα της απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα ορυκτά καύσιμα, οι δραματικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και οι σοβαροί κίνδυνοι αποσταθεροποίησης που παρατηρούνται σε πολλά μέρη του κόσμου ένεκα της αύξησης των τιμών και τέλος, οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια ισχυρή και συντονισμένη ευρωπαϊκή άμυνα. Θα ήθελα να σημειώσω πως τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζονται εντατικές διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο με στόχο την επίτευξη συμφωνίας επί του έκτου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες ως στόχο έχουν να αυξήσουν την πίεση προκειμένου να τερματιστεί η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Όπως όλοι οι εταίροι, έτσι και εμείς συμμετέχουμε επικοδομητικά στις συζητήσεις που διεξάγονται, έχοντας κατά νου και τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν την επιβολή κυρώσεων, ότι δηλαδή αυτές θα πρέπει να είναι βιώσιμες και θα πρέπει να επιφέρουν πολύ μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις στη Ρωσία από ό,τι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε αισιόδοξοι πως τελικά θα καταστεί δυνατή μια συμφωνία, η οποία ακολούθως θα επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ήθελα περαιτέρω να σταθώ ιδιαίτερα και στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα θέσει ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του τις νέες παράνομες ενέργειες της τουρκικής πλευράς στην περίκλειστη περιοχή των Βαροσίων, αλλά και γενικότερα την απαράδεκτη και προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδος, όπως επίσης και τις αναθεωρητικές θέσεις που εξακολουθεί να προβάλλει η Τουρκία για το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Ο πρόεδρος θα ζητήσει από τους ομολόγους του να υπογραμμίσουν και αυτοί προς την Άγκυρα τη σημασία τερματισμού των προκλήσεων και την επαναφορά του Κυπριακού σε τροχιά επίλυσης στη βάση των όσων προβλέπουν τα περί Κύπρου ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα τους ενημερώσει επίσης διαζώσεις για τις προσπάθειες που καταβάλει η πλευρά μας για άρση του αδιεξόδου, μεταξύ άλλων μέσω της επιστολής που έχει αποστείλει την περασμένη εβδομάδα προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα συνδράμουν στην επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η διαιώνιση του status quo δεν είναι προς όφελος κανενός, ούτε βεβαίως της ίδιας της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω πως όσον αφορά τα θέματα του Κυπριακού, συμπεριλαμβανομένων και των νέων έκνομων ενεργειών από πλευράς του κατοχικού καθεστώτος, αλλά και των ενεργειών που καταβάλει η πλευρά μας για άρση του αδιεξόδου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρεται χτενώς σε επιστολές που έχει αποστείλει πριν από μερικά 24 ώρα προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους ηγέτες των εγκυητριών δυνάμεων, όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.